Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι νοσοκομιακοί γιατροί είναι εδώ και με τη σειρά μας χαιρετίζουμε τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση. Τη συγκέντρωση που μαχητικά και με μια φωνή στέλνει το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη είναι πραγματικά για τα σκουπίδια. Ούτε διορθώνεται, ούτε βελτιώνεται. Και όπως το λέμε και εμείς εδώ, δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος σε ολόκληρη τη χώρα που να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι πραγματικά η επιτομή της βαρβαρότητας. Την ίδια ώρα που παγκοσμίως δημιουργείται αμύθιτος πλούτος, την ίδια ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει αλματώδη πρόοδο, αυτοί μας γυρίζουν πίσω στο 19ο αιώνα. Την ίδια ώρα που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος, να είναι σταθερός ο ημερήσιος χρόνος εργασίας, αυτοί ελαστικοποιούν και την ήδη ελαστικοποιημένη εργασία. Και σε αυτό συμφωνούν όλοι τους, και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Όλοι τους ασπάζονται τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το διαχωρισμό σε ενεργό και ανενεργό χρόνο. Συμφωνούν, ενίσχυσαν και ενισχύουν όλα αυτά τα χρόνια τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τους συμβασιούχους και τους ελαστικά εργαζόμενους. Οι νοσοκομιακοί γιατροί, όλοι οι υγειονομικοί, έχουμε ζήσει για τα καλά την απληρωσιά, την υπερεφημέρευση, τα εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό. Η 12ωρη εργασία και ο διαχωρισμός σε ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας είναι άλλωστε ήδη νομοθετημένα από το 2017, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι ο νόμος αυτός έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μείνει στο σιρτάρι είναι δικιά μας κατάκτηση. Είναι κατάκτηση των αγώνων και των πιέσεων που ασκήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας σήμερα, το 1/3 και λίγο παραπάνω από τους εργαζόμενους δουλεύουν με ελαστικές συμβάσεις εργασίας. Είναι επικουρικοί, είναι συμβασιούχοι. Οι περισσότεροι από αυτούς, χιλιάδες εργαζόμενοι πανελλαδικά, απολύονται μέχρι τέλος Οκτώβρη. Αυτοί είναι οι νόμοι τους. Και οι παλιοί και οι καινούργοι. Μαζί τους ψήφισαν, όπως ψήφισαν μαζί και τα μνημόνια. Όλα τα κόμματα της αστικής τάξης συμφωνούν στο βασικό πυρήνα των νόμων, που είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρηματιών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και της εργοδοσίας, το ξεζούμισμα των εργαζομένων για να αυξάνουν τα κέρδη για το κεφάλαιο. Ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα που δήθεν υπερασπίζονται, το κουρελιάζουν όταν πρόκειται να υπερασπιστούν τη μεγαλοεργοδοσία. Αυτό απέδειξε περίτρανα και η συζήτηση στη Βουλή αυτές τις μέρες για το νομοσχέδιο. Ένα πράγμα τους φοβίζει. Η λαϊκή αντεπίθεση, η χειραφέτηση των εργαζομένων, οι ταξικά προσανατολισμένοι αγώνες. Τρέμουν τους οργανωμένους εργαζόμενους, τα σωματεία και τα συνδικάτα, τα ταξικά, ζωντανά σωματεία, όχι τα σωματεία σφραγίδες, ούτε τη σημερινή ηγεσία της ΓΕΣΕ που φρόντισε γρήγορα να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Γι' αυτό επιδιώκουν να τσακίσουν τη συνδικαλιστική δράση και να φοπλίσουν τα σωματεία. Όπως έκανε βέβαια και προηγουμένως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Χτυπούν το συνδικαλισμό και το δικαίωμα στην απεργία που λένε πως είναι δήθεν ξεπερασμένο. Μα καλά, αφού είναι ξεπερασμένη η απεργία, αφού είναι ξεπερασμένοι οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες, γιατί τόση λάσπη και συκοφαντία από την κυβέρνηση και τα λοιπά παπαγαλάκια της. Έφτασαν στο σημείο να επιστρατεύσουν ακόμα και τους πιο άθλιους και βρώμικους μηχανισμούς προβοκάτσιας. Μόλις χτες η ίδια η Υπουργός Παιδείας κατέθεσε αγωγή για να διαφυλάξει, λέει, τη διεξαγωγή των πανελλήνιων εξετάσεων, γιατί την έπιασε ο πόνος για τους μαθητές. Όμως, όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας, οι τάξεις γέμισαν μαθητές. Έφτασαν τα 27 παιδιά στο τμήμα. Καμία αίθουσα παραπάνω. Κανένας εργαζόμενος εκπαιδευτικός παραπάνω δεν προσλήφθηκε. Εκεί δεν είχαν αγωνία για τους μαθητές και την εκπαίδευσή τους. Είναι προκλητική και καταγέλαστη ταυτόχρονα. Έφτασαν σε σημείο ο βουλευτής τους, ο Κυρανάκης, να λέει ότι με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη ένας εργαζόμενος θα μπορεί να μαζεύει ρεπό για μια δύσκολη στιγμή που ένας συγγενής του λέει αν τύχει να είναι καρκινοπαθής θα χρειάζεται συμπαράσταση στο νοσοκομείο. Μα δεν ντρέπονται, δεν έχουν αίσθηση σε ποιους μιλάνε, κοροϊδεύουν, ηρωνεύονται ακόμα και τους καρκινοπαθείς που η κυβέρνηση τους άφησε αβοήθητους όλο αυτόν τον καιρό της πανδημίας. Ανέβαλε χειρουργία, ανέβαλε αναγκαίες χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες ή ακύρωσε κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις. Συναδέλφες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ξέρουμε καλά
ότι η σύγχρονη βαρβαρότητα δεν εξανθρωπίζεται χωρίς σκληρούς ταξικούς αγώνες, χωρίς σύγκρουση με το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό. Ξέρουμε καλά ότι η λύση είναι στον αγώνα και όχι σε μια ενδεχόμενη κυβερνητική εναλλαγή, όπως καλούν αυτές τις μέρες ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρούν μάταιους τους αγώνες των εργαζομένων, εκτός και αν αυτοί οι αγώνες έχουν στόχο να ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Τους μάθαμε, δεν τσιμπάνε οι εργαζόμενοι. Τους γνωρίσαμε καλά και τα 4,5 χρόνια που κυβερνήσαν. Απόλυτη προσήλωση στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις επιταγές της εργοδοσίας. Οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ένα δρόμο έχουμε. Αγώνας, συσπήρωση στα ταξικά σωματεία και συνδικάτα, συσπήρωση στο ΠΑΜΕ για να μείνει ο νόμος Χατζηδάκη, ο βάρβαρος νόμος Χατζηδάκη στα χαρτιά, για να διεκδικήσουμε σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, για να διεκδικήσουμε να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι συμβασιούχοι, όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σήμερα και οι αγωνιζόμενοι υγειονομικοί θα είναι εδώ το απόγευμα στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, γιατί πραγματικά αυτός ο νόμος μπορεί να μείνει στα χαρτιά. Καλή δύναμη σε όλους.